Στέλιο μου, έχουμε μία εταιρεία. Και μία ευβιάζουσα περίπτωση. Της Μαρίας που έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της έως τώρα στις συμπαίχτριές της. Και η ίδια, ας πούμε, έβαλε ένα φόρεμα και ήρθε. Ναι. Στο My Style Rocks πρέπει όλοι να πούμε την αποψούλα μας. Το καταλαβαίνω. Και για να την πούμε, πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα έτσι... ως στάνταρ, παιδί μου, να έχουμε κάποιες βάσεις. Mm-hmm. Τώρα αυτό το φόρεμα είναι μια χαρά. Να πάω να πεις μια κοκτέιλάρα με μια φίλη σου, ναι. Να πείτε τα νέα σας. Mm-hmm. Για μια επαγγελματική συνάντηση, τι σκέφτηκες να μου πεις και επέλεξε αυτό το φόρεμα. Δηλαδή, τι εικόνα θέλεις να έχεις προς τα έξω ή προς τους ανθρώπους αυτούς, τι εικόνα θες να τους δείχνεις. Ότι είμαι μια όμορφη γυναίκα, αυστηρή, παρότι φοράει και ένα μίνι. Αυστηρότητα δεν δείχνει αυτή. Δεν δείχνω επειδή φοράω ένα μίνι φόρεμα, εννοείται. Ναι. Okay. Έχω άλλη άποψη. Δεν βγάζει κάτι. Δεν βγάζει ούτε αυστηρότητα, ούτε απόσταση από τους συνεργάτες, ούτε στάτους. Okay. Τίποτα. Είναι ένα φόρεμα που με βολεύει, μου πάει γιατί νιώθω ωραία και εντυπωσιακή και καλονή και τα λοιπά και τα λοιπά, με ανεβάζει και γι' αυτό το βάλω. Αυτό. Ναι. Τίποτε άλλο. Οπότε, είναι λάθος εικόνα αυτή για μια περίσταση που εμπεριέχει επαγγελματικό σκοπό. Ναι. Και να σοβαρευτούμε λίγο για να είναι μακρύ αυτό το ταξίδι στο My Style Rocks. Ε? Ναι. Ωραία. Να πω ότι ξαφνιάστηκα. Να πεις ότι ντύθηκες για 5, άσχετα από το αποτέλεσμα. Εντάξει. Το δικό μου, γιατί δεν ξέρεις εδώ τι θα γίνει. Για να πάμε τώρα στην κυρία Χριστοπούλου. Μαρία μου, δεν έχεις κάνει προσπάθεια. Εμένα εκείνη η ένστασή μου. Δηλαδή, έχεις πάρει ένα μαύρο φόρεμα, έχεις βάλει τα παπούτσια αυτά λοιπόν και την τσάντα αυτή. Δεν είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον θα περίμενα, όχι από εσένα, από την οποιαδήποτε παίχτρια σήμερα στο My Style Rocks. Λέμε τώρα. Εάν τώρα πάνω από αυτό το φόρεμα έβαζες μία πολύ λεπτή ζακέτα, ναι. Έτσι, με ένα μήκος μέχρι το γόνατο, το θέλεις. Θέλεις μέχρι εκεί που πάει το φόρεμά σου λίγο πιο κάτω, να αισθάνεσαι πιο άνετα, να περπατάς το πρωί κτλ. Mm-hmm. Για να μην κάνεις, γιατί περπατούσες και το κατέβαζες το φόρεμά σου. Ωραία. Πάμε και από εκεί. Βάζεις και ένα μπέζ κοκάλινο, πώς το λένε, γυαλί ηλίου. Και όχι αυτό το γαλάζιο που κάνει πολύ έντονο. Και ειδικά σχέση με το κόκκινο κραγιόν κάνει μια μεγάλη ένταση, οπότε δεν είναι πολύ ευχάριστη. Και σίγουρα ένα άλλο παπούτσι. Λοιπόν, είναι και από εμένα ένα, για τους λόγους που είπα. Ναι, το καταλαβαίνω. Πάμε καλά. Και πάμε τώρα στο Γιώργο. Να πάμε. Να πάμε! Να πάμε και δεν πάμε και δεν πήγαμε. Λοιπόν, μαράκι μου. Πιστεύεις ότι... από ό,τι είδα εγώ, πήρες τον πρώτο άσο για τη φετινή σεζόν. Θα το είχα βάλει εγώ πριν, αλλά είπα να είμαι λίγο καλή σήμερα. Πώς και δεν το βάλες. Γιατί... Σε ποια κοπέλα θα το είχες βάλει για αρχή. Σε δύο κορίτσια ήθελα να το βάλω. Στο κορίτσι που είπα πριν, με το σετ. Και στην Σοφία. Ιωάννα. Ωραία. Ιωάννα. Ναι. Το πρώτο με το σετ που είπες. Ναι, και η κοπέλα με τις ζώνες. Σοφία. Ναι, γιατί ήταν πολύ μπερδεμένο όλο αυτό. Άρα, απλά εσένα... είπα να μην βάλω γιατί προσπάθησα. Ωραία. Mm-hmm. Κρατάω λοιπόν την τελευταία σου λέξη, τη λέξη της προσπάθειας. Ναι. Θεωρείς εσύ ότι προσπάθησες σήμερα? Ιδιαίτερα όχι, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Γιατί δεν προσπάθησες στο 100%? Να είμαι ειλικρινής. Εννοείται. Ήταν πολλά μαζί. Δηλαδή, θέλεις να μας πεις? Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί, δεν σου πει. Είχα λίγες μέρες για να ετοιμάσω κάποια ρούχα, οπότε δεν. Ωραία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα τα κορίτσια είχατε ακριβώς τις ίδιες μέρες. Προφανώς. Απλά δεν έχουμε και όλα τα κορίτσια τα ίδια ρούχα στο σπίτι μας. Σίγουρα. Το σέβομαι αυτό που λες, αλλά... Το κομμάτι του styling δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να αγοράσουμε καινούρια ρούχα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε από τα ήδη υπάρχοντα. Συνοψίζοντας, θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι είσαι ένα κορίτσι το οποίο, αν ασχοληθείς λίγο παραπάνω, μπορείς να φέρεις
ίσως κάποια πράγματα εδώ. Ναι. Αλλά η συγκεκριμένη σου εμφάνιση έχει κάποιες αστοχίες. Εντάξει. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μαρία μου, να σου πω κάτι. Η πρώτη τελική βαθμολογία στο My Style Rocks είναι 5. Αυτό όμως δεν θέλω καθόλου να σε πτωήσει. Δεν πτωούμε καθόλου. Εντάξει. Ναι. Καλή αρχή λοιπόν, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και αύριο πολύ καλύτερα. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Ευχαριστώ.